Η Συριακή Σύγκρουση αλλά και η αυξανόμενη ένταση στην Κοριατική Χερσόνησο βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων στη διήμερη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των G8 στο Λονδίνο. Η Βρετανία πρόκειται να απευθύνει κάλεσμα για έμπρακτη υποστήριξη στι δυνάμει τη Συριακή Αντιπολίτευση, οι οποίε μάχονται ενάντια στο καθεστώ Άσαντ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση δεν αναμένεται να τύχει ευρεία αποδοχή. Τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να προτίθενται να δώσουν τη συγκατάθεσή του για την αποστολή οπλισμού προ ενίσχυση των Σύρων αντα στην ατζέντα βρίσκεται και η πολιτική αντιμετώπιση των απειλών της Βόρειας Κορέας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, τόνισε ότι η χώρα του συμφωνεί με την αμερικανική στάση έναντι της Πιον Προειδοποίησε όμω ότι οι στρατιωτικέ κινήσει στη Χερσόνησο δεν συμβάλλουν στην εκτόνωση τη ένταση. Όπω έγινε γνωστό, τα κράτη τη Δύση και τη Μέση Ανατολή που υποστηρίζουν τη Συριακή Αντιπολίτευση θα συναντηθούν εκ νέου στι 20 Απριλίου για τη Σύνοδο των Φίλων τη Συρία η οποία θα διεξαχθεί στην Τουρκία. Στη Σύνοδο των G8, παρευρίσκονται και οι ηγέτε του Συριακού Εθνικού Συνασπισμού για να έχουν επαφές με όποιους υπουργούς εξωτερικών επιθυμούν να τους συναντήσουν.